Τρία κέντρα επιχειρήσεων και συνεχίσει σκέψη στο Μαξίμου προβλέπει το σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τον κορονοϊό. Τα μέσα μέτρα για το συντονισμό των δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης του κορονοϊού όπως διαμορφώνεται, λαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ΓΓΠΠ, καθώς αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τρία κέντρα επιχειρήσεων, πιθανόν και μέσα στη διάρκεια της μέρας. Η ΓΓΠΠ έχει αναλάβει πλέον τη διαχείριση με εντολή Πρωθυπουργού, μετά την ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και εξετάζει ακόμα τη δημιουργία και ενός τέταρτου εποπτικού κέντρου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όπου θα παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και θα προϊστάται στον συντονισμό ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία και του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοϊδή. Τα τρία βασικά κέντρα που προβλέπει το σχέδιο είναι τα εξής: ένα κεντρικό κέντρο ιχνηλάτησης στον δεύτερο όροφο της ΓΑΔΑ και ένα εφεδρικό κέντρο ιχνηλάτησης στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, ΕΣΚΕ, στο Χαλάνδρη και ένα κέντρο ενημέρωσης επίσης στο ΕΣΚΕ της πυροσβεστικής. Για το εποπτικό κέντρο στο Υπουργείο έγινε μια πρώτη έρευνα χθες από τον ΚΑΠΑ. Χαρδαλιά για τον χώρο που θα στηθεί, αλλά δεν κατέληξε ακόμα στην τελική απόφαση. Τα δύο κέντρα ιχνηλάτησης θα στελεχωθούν από περίπου 150 αστυνομικούς και πυροσβέστες που έχουν εκπαιδευτεί, ενώ το κέντρο ενημέρωσης με 70 πυροσβέστες. Σημαντική η ιχνηλάτιση της πορείας της νόσου, σημειώνεται ότι στη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποκτά πλέον πρόσβαση σε όλες πληροφορίες και στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για όσους έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας, η ΓΓΠΠ θα μπορεί να κηρύσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολόκληρες περιοχές για τη δημόσια υγεία ή να ενεργοποιεί σχέδια που αφορούν τη δημιουργία πλωτών νοσοκομείων και έκτακτες μονάδες εντατικής θεραπείας. Πάντα μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας και να κινητοποιεί αναλόγως όλες τις υπηρεσίες και φορείς για την υλοποίηση όλων των σχεδίων αυτών. Για το θέμα πραγματοποιούνται συνεχείς σκέψεις στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, σήμερα ήταν να μεταβεί στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη των Υπουργών Υγείας και των Επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά αναβλήθηκε λόγω μιας ακόμη σύσκεψης που πραγματοποιείται στο Μαξίμου και θα τον αντικαταστήσει η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας που έχει λάβει σχετικές οδηγίες.